Καλωσορίζουμε για μια ακόμη φορά σε αυτή τη συνέντευξη τύπου. Έχουμε τιμή να είναι ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ο Μακάριος Μαζαρίδης, και αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μας, γιατί για έναν επιπλέον λόγο ότι είναι και καβαλιώτης. Δεν θα πω κάτι, ούτως ή άλλως το λόγο τον έχει ο ίδιος. Θα δεχτούμε για συνεχεία και ερωτήσεις, ό,τι ερωτήματα μπορείτε να τα θέσετε εδώ. Σε πολύ δύσκολες στιγμές που βιώνει η χώρα μας λόγω της καταστροφικής πολιτικής της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης είναι η μοναδική λύση για να φύγουμε από τα διέξοδο και η μοναδική ελπίδα όλων των Ελλήνων για να έρθει η πολιτική αλλαγή στη χώρα μας και η ανάπτυξη. Σήμερα έχουμε τιμή να σε συνέντευξη τύπου που παρευρίσκεται και ο εκπρόσωπος της περιφέρειας, ο κύριος Σωτήρης Παπαδόπουλος, αλλά και μέλη της ΝΟΔΕ και της ΔΥΜΤΟ Καβάλας και της ΔΥΜΤΟ Νέστου, να είναι εδώ ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, ο καβαλιώτης, κύριος Μακάριος Ραζαρίδης, ο οποίος είναι πολιτικός επιστήμον και δημοσιογράφος, και θα μας μιλήσει για τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Αισθάνομαι περίεργα και ταυτόχρονα ιδιαίτερα συγκινημένος, γιατί επιστρέφω από μια θέση του Διευθυντή του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας στην πόλη που γεννήθηκα και στην πόλη που πέρασα πάρα πολλά καλοκαίρια, οπότε καταλαβαίνετε ότι οι αναμνήσεις είναι έντονες. Η Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, είναι μια χώρα η οποία έχει πολύ μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης. Διαθέτει μια σειρά από συγκριτικά πλεονεκτήματα που, εάν αξιοποιηθούν, μπορούμε να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας. Δυστυχώς όμως, τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να γίνει σήμερα. Και αυτό γιατί η χώρα είναι εχμάλωτη στις ιδεολειψίες, την αναξιοπιστία και την ανικανότητα της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Και επειδή νομίζουν ότι οι Έλληνες έχουν ασθενή μνήμη και επειδή έχουν την, θα έλεγα, την αυθάδεια να μας κουνάνε το δάχτυλο, θα ήθελα πολύ γρήγορα να σας θυμίσω τι συνέβη τη διετία 2015-2016. Πρώτον, διέψευσαν όλες τις δεσμεύσεις τους. Σας θυμίζω πολύ γρήγορα. Έλεγαν ότι θα καταργήσουν τον ένφια, τον έχουν αυξήσει. Έλεγαν ότι θα δώσουν 13η σύνταξη, έκοψαν όλες τις συντάξεις. Έλεγαν ότι θα διατηρήσουν το ΕΚΑΣ, το κατήργησαν. Έλεγαν ότι θα μειώσουν το ΦΠΑ, τον έχουν αυξήσει, και όχι μόνο αυτό, έχουν καταργήσει ταυτόχρονα την έκπτωση που είχαν τα νησιά μας. Σήμερα η αξία των τραπεζικών μετοχών έχει στην κυριολεξία μηδενιστεί. Θέλω να σας θυμίσω επίσης ότι το κόστος το οποίο αφήνουν πίσω τους είναι τεράστιο. Ο κύριος Τουρνάρας, ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, το υπολογίζει στα 86 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Ρέγκλινγκ του ESM το υπολογίζει στα 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Έκαναν 14 μήνες για να κλείσουν την πρώτη αξιολόγηση. Ξέρετε τι κόστησε σε όλους μας αυτό το γεγονός? Επέβαλαν μέτρα και φόρους 9 δισεκατομμύρια ευρώ, ένα υπεραιώνιο υπερταμείο της δημόσιας περιουσίας και βεβαίως έναν κόφτη 3,5 δις ευρώ σε μισθούς και συντάξεις, που από ό,τι λένε οι πληροφορίες θα διευρυνθεί και μετά το 2018. Η Νέα Δημοκρατία και ο πρόεδρος, ο κύριος Μητσοτάκης, παρουσίασαν στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μία συμφωνία αλήθειας με τον ελληνικό λαό και έναν οδικό χάρτη εξόδου της χώρας από την κρίση. Είναι ένα σχέδιο που μπορεί να προσελκύσει άμεσα ξένες επενδύσεις συνολικού ύψους 100 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στην επόμενη πενταετία, κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει να δημιουργήσουμε 120.000 νέες και καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας. Η πολιτική μας, αυτή η συμφωνία αλήθειας με τον ελληνικό λαό, έχει 4 βασικούς άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι η σταδιακή μείωση των φορολογικών συντελεστών. Θέλω να θυμίσω τι ακριβώς περιλαμβάνει αυτή η πρόταση. Περιλαμβάνει μεσοσταθμική μείωση του ένφια κατά 30% εντός 2 ετών. Τον πρώτο χρόνο
θα μειωθεί κατά 20% και το δεύτερο χρόνο θα μειωθεί επιπλέον ένα 10%. Μείωση του συντελεστή στα κέρδη των επιχειρήσεων από το 29% στο 20% πάλι μέσα σε μία διετία. Τον πρώτο χρόνο η φορολογία θα διαμορφωθεί από το 29% στο 24% και το δεύτερο θα πάμε στο 20%. Επίσης η φορολογία στα μερίσματα θα μειωθεί από το 15% στο 5%. Ξέρετε, αυτή η αποκλιμάκωση της φορολογίας θα επιτρέψει σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να αναπνεύσουν οικονομικά. Θα μπει οξυγόνο στην οικονομία και βεβαίως με πρόσθετα κίνητρα τα οποία θα δοθούν από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα βοηθήσουν τους επενδυτές να έρθουν να επενδύσουν στη χώρα μας και κυρίως μέσα από αυτές τις επενδύσεις να προκύψουν δουλειές.